Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να βρισκόμαστε με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα, σε μια κομβική στιγμή, αμέσω μετά το Eurogroup και το ECOFIN. Και μόλι ξεκινάει και η χρονιά. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σα. Ξέρω ότι είστε πάρα πολύ πιεσμένο. Καλώ ορίσατε. Και εκτιμώ πάρα πολύ το γεγονό ότι βρισκόμαστε σήμερα εδώ, παρά τι δύσκολε συνθήκε τη πανδημία. Και είστε και πολύ οργανωμένοι. να <laughs> <laughs> είστε καλά. Είσαι. Ε, να ξεκινήσουμε λοιπόν από την επικαιρότητα που δεν είναι άλλη από το τι υπόθηκε στο, στις Βρυξέλλες και πιο συγκεκριμένα α μιλήσουμε λίγο για το σύμφωνο σταθερότητας. Τι έχετε να μας πείτε για το πώς προχωράει αυτό το θέμα. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Πράγματι έχουν ξεκινήσει συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αξιολογήσουμε το την έκταση στην οποία θα υπάρχουν μεταβολέ στο σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη. Να το πω πολύ απλά για του πολίτε, ποιοι θα είναι οι δημοσιονομικοί στόχοι τα επόμενα χρόνια. φαίνεται ότι υπάρχει μια σύγκληση ότι αυτοί οι κανόνε πρέπει να αλλάξουν, πρέπει να υπάρχουν προσαρμογέ. Η έκταση όμω αυτών θα είναι μια δύσκολη συζήτηση στου επόμενου μήνε. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινή: δεν υπάρχει ταύτιση απόψεων ω προ την έκταση των μεταβολών, των αλλαγών στο σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη. Θα υπάρχουν κάποιε πρώτε προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή το επόμενο δίμηνο και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν συζητήσει στα ευρωπαϊκά φόρα. Τώρα, οι Έλληνε έχουν βιώσει για περίπου δύο χρόνια τώρα λόγω τη πανδημία ισχυρές αναταράξεις, να το πω έτσι, στη ζωή τους. Πρέπει να ισοδοξούν για το νέο έτος, για το 22 και τι πρόκειται να αλλάξει την καθημερινότητά τους. Να δούμε λίγο τι έχει αλλάξει στην καθημερινότητά τους. Οι Έλληνες πολίτες έχουν υποστεί πράγματι μια πολύ σημαντική συρρήκνωση του διαθέσιμου εισοδήματό τους, όχι μόνο τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά την τελευταία δεκαετία. Το δυστύχημα για τη χώρα είναι ότι μπαίνει σε διαδοχικές κρίσεις. Με το που πάει να σηκώσει κεφάλι, έρχεται μια νέα κρίση. Και όλες οι κρίσεις αυτές έχουν εξωγενή χαρακτηριστικά. Ακόμα και η προηγούμενη κρίση, η χρηματοπιστωτική κρίση, ήταν εξωγενής κρίση. Απλά βρήκε σε πιο αδύναμη θέση, στα βασικά δημοσιονομικά της μεγέθη, τη χώρα μας. Βασικά δημοσιονομικά μεγέθη, τα οποία είχαν εκτροχιαστεί πολλές δεκαετίες πριν. Άρα, οι Έλληνε πολίτε πράγματι υφίστανται σημαντικέ αναταράξει στην καθημερινότητά του τα τελευταία χρόνια. Όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση τη χώρα το 2019, σα θυμίζω ότι είχαμε ξεκινήσει να μειώνουμε φόρου και ασφαλιστικέ φορέ. Σήμερα, συνεπώ, γιατί νομίζω ότι είναι κομβικό το ερώτημά σα, ο πολίτη, εσεί, εγώ, οι συνάδελφοί σα, έχουμε δει μια σημαντική βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματό μα από την πλευρά τη μειώσεω φόρων και ασφαλιστικών εισφόρων. Να το πω πολύ πιο απλά, ένα πολίτη και οι Έλληνε πολίτε έχουν ένα υψηλότερο ποσοστό ιδία κατοικία, δηλαδή κατέχουν τουλάχιστον ένα κίνητο, έχουν τη σημαντική μείωση του ένφια. Ο ένφια, σα θυμίζω, ήταν ένα βασικό προεκλογικό εγχείρημα και δέσμευση, αν θέλετε, τη κυβέρνηση να μειωθεί. Οι επιχειρήσει. Οι επιχειρήσει όλων των μεγεθών και οι μικρομεσαίε επιχειρήσει και οι πολύ μικρέ επιχειρήσει, τι παραλάβαμε μια φορολόγηση στο 29%. Σήμερα είναι στο 22%. Το 2022 στο 22%. Τα εισοδήματα τα οποία συγκεντρώνονται από τον ιδιωτικό τομέα δεν έχουν εισφορά αλληλεγγύη ούτε πέρσι ούτε φέτο. Οι ασφαλιστικέ φορέ των εργαζομένων είναι μειωμένε κατά 4 μονάδες. μονάδε. Φορολόγηση των φυσικών προσώπων στο χαμηλότερο εισοδηματικό στρώμα έχει μειωθεί από το 22% στο 9%. Προκαταβολή φόρου έχει μειωθεί από το 100% που την παραλάβαμε στο 80% και για τα φυσικά πρόσωπα στο 55%. Έχουν μειωθεί μια σειρά από συντελεστέ ΦΠΑ στι μεταφορέ, στην εστίαση, στον κινηματογράφο, στο θέατρο. Γιατί, γιατί επήλθε αυτή η κρίση. Αλλά αυτό όλο που σας λέω είναι πέρα και πάνω από την κρίση. Αποδεικνύω δηλαδή ότι ο Έλληνα πολίτη έχει δει στην καθημερινότητά του και συνεχίζει να βλέπει και θα συνεχίσει να βλέπει μια βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματο με μόνιμε παρεμβάσει σε φόρου και ασφαλιστικέ φόρε. Αυτό είναι ο ένα τρόπο. Ποιο δηλαδή, σε ένα νοικοκυριό να πληρώνει λιγότερου φόρου, Εύλογα θα μου πείτε, αρκεί αυτό. Όχι. Ερχόμαστε και το 2022, έχουμε κάνει μία και θα κάνουμε μία δεύτερη, πιο γενναία, αύξηση του κατώτατου μισθού. Άρα. Ο εργαζόμενο στο νοικοκυριό θα δει η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματό του που θα βάλει στο νοικοκυριό. Σε τι ποσοστό, αν επιτρέπετε. Αυτό ξέρετε πολύ καλά, ανακοινώθηκε χθε από το Υπουργείο Εργασία το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών. Άρα, εγώ δεν μπορώ να προδικάσω το αποτέλεσμα που θα προκύψει το 2ο-15η Απριλίου. του απριλιου ή άλλω, υπάρχει μια νομοθετημένη διαδικασία την οποία θα ακολουθήσουμε πιστά. Και ο τρίτο τρόπο είναι πάλι στο νοικοκυριό, βλέπετε, μιλάω όσο γίνεται πιο απλά, να μπει καινούριο εισόδημα. Να μπει καινούργιο εισόδημα πώ, μειώνοντα την ανεργία. Πράγματι, την τελευταία διετία έχει μειωθεί η ανεργία κατά τρει ποσοστίε μονάδε. Είδατε πρόσφατα ότι βγήκαν καινούργια προγράμματα του ΑΕΔ για 86.000 νέε θέσει, ύψου 590 εκατομμύριων ευρώ. Αυτά είναι λεφτά στο οικοκυριό, έτσι. Συνεχίζεται το πρόγραμμα τη επιδότηση 50.000 επιπλέον θέσεων απασχόληση, καλύπτοντα στο κράτο τι ασφαλιστικέ φορέ. Έχουμε το πρώτο ένσημο, άρα για να το δούμε λίγο σχηματοποιημένα, σε ένα νοικοκυριό, σε μια οικογένεια. Έχει η οικογένεια μειωμένου φόρου, ο εργαζόμενο θα δει αύξηση του μισθού του και ο άνεργο θα δει να βρίσκει θέση απασχόληση και να βοηθάει στον οικογενειακό προπολογισμό. Αυτά πέρα και πάνω από τι όποιε παρεμβάσει έχουμε πάρει για την πανδημία. Όπω είναι οι επιστρεπτέ προκαταβολέ, η καταβολή των ενοικίων για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα προγράμματα τεπίχτα, τα εγκυοδοτικά, η επιδότηση του ενεργειακού κόστου με 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ πέρσι και μόνο τον Ιανουάριο τα 400 εκατομμύρια. Ερώτημα, είναι όλα ρόδινα, η απάντηση είναι όχι. Συγγνώμη που θέτω και ερωτήματα στον εαυτό μου, αλλά προσπαθώ να κάνω ένα ανοιχτό διάλογο. Όχι. Έχουμε όχι μόνο στην Ελλάδα, πανευρωπαϊκά και αυτό ήταν ένα μείζον θέμα συζήτηση στο Euro και το ΕΚΟΦΗΝ έχουμε δίδυμε κρίσει. Έχουμε την, την συνέχιση τη πανδημία με την μετάλλαξη όμικρων, με ρεκόρ κρουσμάτων πανευρωπαϊκά. Χθε είδαμε στη Γαλλία ρεκόρ ή στην Πορτογαλία σε κάποιε άλλε χώρε. Και έχουμε και την ενεργειακή κρίση, η οποία δυστυχώ κρατάει περισσότερο από τι αρχικέ εκτιμήσει και είναι οξύτερη από τι αρχικέ εκτιμήσει όπω είχαν αυτές διατυπωθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό θα Άρα, σας δω... Χρειάζεται ένταση των προσπαθειών και συνέχιση αυτό. Αυτό θα σα ρώταγα τώρα, εάν η Omicron, η οποία δείχνει να επιμένει, σα ε, ε, αλλάζει, να το πω έτσι, τα σχέδια στη μεγαλύτερη εικόνα τη ελληνική οικονομία. Αλλάζει τακτικέ κινήσει, όχι ακόμα με τα σημερινά δεδομένα που έχουμε και στα δύο πεδία, την στρατηγική μα. Εξηγούμε. Το 2021 η χώρα θα κλείσει με ένα σημαντικό πρωτογενέ έλλειμμα. Πιθανότατα με βάση τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν προχθέ του 2021, αλλά κρεμούν δύο μήνε ακόμα που δημοσιονομικά πάνε την προηγούμενη χρονιά, Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Φαίνεται να κλείνουμε καλύτερα στον αριθμητή, άρα ένα χαμηλότερο πρωτογενέ έλλειμμα, και πιθανότατα καλύτερα και στον παρανομαστή, υψηλότερη μεγέθυνση τη οικονομία, πάνω από 6,9. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ένα σημαντικό πρωτογενέ έλλειμμα το 2021, πιθανόν όμω λίγο χαμηλότερο από αυτό που αρχικά εκτιμούσαμε. Πρωτογενέ έλλειμμα τι σημαίνει. Σημαίνει ότι οι δαπάνε μα είναι περισσότερε από τα έσοδα, σημαντικά περισσότερε το 2021, εξαιρεμένων των τόκων. Άρα το 2023, τι με ρωτήσατε, θα έχουμε κάποιου κανόνε, κάποιου στόχου. Κάποια πιθανότατα πρωτογενή πλεονάσματα θα πρέπει συνεπώ να επιτύχουμε μια σταδιακή δημοσιονομική προσαρμογή, αποκλειστικά με την ανάκαμψη και την ανάπτυξη οικονομία, με μειώσει φόρων και όχι με μέτρα λιτότητα. Αυτό σημαίνει ότι η στρατηγική μα πρέπει να είναι προ το να μαζευόμαστε, να το πω λαϊκά. Όχι να σταματήσουμε τα μέτρα στήριξης, να συνεχίσουμε μέτρα στήριξη, αλλά στοχευμένα. Είδατε συνεπώ ότι την προηγούμενη εβδομάδα, ανακοινώσαμε νέε αναστολέ εργαζομένων για περισσότερου κλάδου. Γιατί αυτό έπρεπε να κάνουμε. Ανακοινώσαμε οι επιστρεπτέ προκαταβολέ να μην καταβληθεί πρώτη του δόση τον Ιανουάριο, αλλά τον Ιούνιο. Γιατί αυτό έπρεπε να κάνουμε. Ανακοινώσαμε την επέκταση του προγράμματο συνεργασία μέχρι τον Μάρτιο για να βοηθήσουμε θέσεις απασχόλησης. Ανακοινώσαμε μια σειρά από άλλες παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με το πρόγραμμα Γέφυρα, που έχουν να με ζητήματα κλαδικά, προκειμένου να, είμαστε κοντά στην κοινωνία. Ανακοινώσαμε τα 400 εκατομμύρια ευρώ βοήθεια σε νοικοκυριά και επιχειρήσει πλέον για να καλύψουμε μέρο τη αύξηση του ενεργειακού κόστου. Άρα, κάνουμε τακτικέ κινήσει αξιοποιώντα τα δημοσιονομικά περιθώρια διευρύνοντας και επεκτείνοντας μέτρα για να βοηθήσουμε την κοινωνία. Η μεγάλη όμως εικόνα είναι ότι θα πρέπει η χώρα να συνεχίσει να επιτυγχάνει υψηλού ρυθμού μεγέθυνση, να δίνει έμφαση στι επενδύσει και τι εξαγωγέ, να ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη, κυρίω με τι παρεμβάσει που σα ανέφερα στο προηγούμενο ερώτημά σα, αλλά να επιτυγχάνει και την αναγκαία δημοσιονομική προσαρμογή. Γιατί οι αγορέ μα παρακολουθούν. Και όπω είδατε στην έκδοση που έγινε χθε, το κόστο το δανεισμού, ναι. δανεισμού ήταν ένα ικανοποιητικό κόστο δανεισμού. Πολύ χαμηλότερα από ό,τι δανειζόμασταν προπανδημία. Ωστόσο, υψηλό, λέμε, Αλλά ναι. υψηλότερο από ό,τι πρόσφατα. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Πανευρωπαϊκά. Ε, έτρεξα λίγο την άσκηση για το κόστο δανεισμού όλων των χωρών που βγήκαν τι τελευταίε δύο εβδομάδε. Όλε είχαν πολύ ψηλότερο κόστο. Όλε οι χώρε. Η Γερμανία πέρασε σε θετικό έδαφο το κόστο τη των δικών τη ομολόγων. Στι ΗΠΑ το κόστο αυξάνει. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μπαίνουμε σταδιακά σε μια φάση αυξημένου κόστου, γιατί θα ασκείται και πιο περιοριστική νομισματική πολιτική. Η Ελλάδα όμω έχει κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα. Το μεγαλύτερο κομμάτι του χρέου τη είναι στον επίσημο τομέα και είναι σταθερό επιτοκίου, σταθερού, σταθερού κόστου. Άρα έχουμε πετύχει ανοσοποίηση από τον όποιο επιτοκιακό κίνδυνο. Γι' αυτό και ακολουθούμε μια συνεπή εκδοτική στρατηγική, όπως κάνει η όποια χώρα έχει επιστρέψει σε κανονικότητα. Άρα θεωρείτε ότι θα ε, διατηρηθούν οι ρυθμοί ανάπτυξης το 2022. Ξέρετε ότι την τελευταία διετία οι εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών πέφτουν έξω, αλλά για πρώτη φορά πέφτουν έξω και τα τελικά αποτελέσματα είναι καλύτερα. Οπότε χαριτολογώντας θα σας πω, μακάρι να συνεχίσουμε να πέφτουμε έξω και να εκπλήσουμε ευχάριστα την ελληνική κοινωνία. Άρα Του των και... δοθέντων, ναι. το 2021, εμείς εκτιμούμε 6,9% όταν αυτή τη στιγμή η συνισταμένη των μελετών μιλάει για 8%. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, αν καλά δώσε. Και μακάρι να το επιτύχουμε. Και οι πρόδομοι δείκτες αποδεικνύουν αυτό. Ο λόγος απλώς που είμαστε πολύ επιφυλακτικοί είναι γιατί θέλουμε να δούμε τα στοιχεία της Ελστάτ, μην τυχόν και αλλάξει όπως συνηθίζει τα προηγούμενα τρίμηνα. Σε ό,τι αφορά το 2022, η εκτίμησή μας είναι και η πρόβλεψή μας για 4,5%. Σήμερα που μιλάμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύω ότι θα είναι 5,2%. Άρα νομίζω ότι είμαστε πολύ ρεαλιστικοί στις εκτιμήσεις μας. Αλλά να είμαι και ειλικρινής. Το 4,5% και το 5,2% δεν είχε ενσωματώσει την ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση του ενεργειακού κόστου στον πληθωρισμό. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 50% τη αύξηση του πληθωρισμού είναι από την ενέργεια, σε αντιδιαστολή με τι ΗΠΑ, που είναι από την κατανάλωση. Και με τι τελευταίε εκτιμήσει τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, φαίνεται ότι ο πληθωρισμό θα μείνει πάνω από το 3% φέτο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα, το κόστο στα νοικοκυριά θα είναι υψηλότερο από τι αρχικέ εκτιμήσει και θα κρατήσει περισσότερο. Αυτό μπορεί να έχει μια αρνητική συνέπεια στο διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη, άρα ουσιαστικά στην κατανάλωση. Που σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστούν αναθεωρήσεις επιτοδισμενέστερο στο κομμάτι των εκτιμόμενων ρυθμών ανάπτυξη. Κυρίω στο εξωτερικό, γιατί εμεί όπω σα είπα είμαστε συντηρητικοί. Αντιθέτω όμω, γιατί υπάρχουν καθοδικοί και ανωδικοί κίνδυνοι, ακούσατε χθε έναν κολοσσό στον χώρο του τουρισμού, την ΤΟΥΗ να υποστηρίζει ότι με τα σημερινά της δεδομένα και υπό το βασικό σενάριο ότι σιγά σιγά κλείνουμε την δυστυχώς μεγάλη παρένθεση του κορονοϊού, θα έχουμε ρεκόρ αφήξεων ακόμα και σε σχέση με το 19. Αυτό δεν έχει προϋπολογιστεί από εμάς. Εμείς εκτιμούμε ότι θα πιάσουμε περίπου το 80% των εσόδων του 19. Εδώ συνεπώς έχουμε πιθανότατα μια θετική έκπληξη στην ελληνική οικονομία. Θα δούμε, συνεπώς, θα δούμε, συνεπώς, τα αντίβαρα όπως αναπτύσσονται. Σας μίλησα πολύ ειλικρινά και για μια θετική πιθανόν εξέλιξη και για μια αρνητική. Θεωρώ όμως ότι και τις δύο με κάποιο τρόπο τις έχουμε ενσωματώσει μένοντας ένα 4,5%. 4,5% είναι υψηλό. Και κάτι ακόμα πριν κλείσω την απάντησή μου σε αυτό το ερώτημά σας. Δεν παίζει μόνο ρόλο πόσο υψηλή θα είναι η ανάπτυξη. Για μένα πιο μεγάλη ουσία έχει η σύνθεση της ανάπτυξης τα συστατικά τη ανάπτυξη. Και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα θα είναι πρωταθλήτρια σε επενδύσει και σε εξαγωγέ το 2022 και το 2023 σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα επιτυγχάνουμε αυτό που πολλές φορές το πολιτικό σύστημα λέει παραγωγική ανασυγκρότηση οικονομίας, αλλά δεν μπορούσαμε ποτέ να το αποδείξουμε μέσα από συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτό είναι ακριβώς. Δίνοντας κίνητρα στην επιχειρηματικότητα, Βελτιώνοντα το επιχειρηματικό περιβάλλον, μειώνοντα φόρου, αξιοποιώντα ευρωπαϊκά κονδύλια μέσω ΕΣΠΑ, μέσω Ταμείου Ανάκαμψη, να προσελκύσουμε επενδύσει, ενδογενεί και εξωγενεί, εγχώριε και ξένε, άμεσε επενδύσει και να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια τη ελληνική οικονομία, δηλαδή τι εξαγωγέ, ώστε να δημιουργηθούν πολύ περισσότερε και καλέ θέσει Συνεπώ, και υψηλότερη ανάπτυξη και καλύτερη σύνθεση τη ανάπτυξη υπέρ των επενδύσεων και των εξαγωγών. Κύριε Υπουργέ, όπω τα περιγράφετε, ακούγονται θετικά, όμω ο πολλή κόσμο σήμερα ε, υποφέρει και έχει πολύ μεγάλε δυσκολίε οικονομικά. Και ένα απλό ερώτημα είναι, όταν ξεπεράσουμε τι κρίσει, θα πάμε σε νέα μνημονία. Αυτό είναι απολύτω ξεκάθαρο ότι όσο συνεχίζεται αυτή η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει πιθανότητα οποιοδήποτε νέο μνημονίο. Τουν αντίον, βλέπετε ότι έχουμε σε συμφωνία με τους θεσμούς μονιμοποιήσει μειώσεις φόρων και μέσα στην πανδημία. Μονιμοποιήσει, το τονίζω. Αυτές οι μόνιμες μειώσεις φόρων θα εξακολουθούν να υφίστανται. Και σας προσθέτω ότι θα επιδιώξουμε και αυτές που δεν είναι μόνιμες μειώσεις να τις μονιμοποιήσουμε ανάλογα με τον δημοσιονομικό χώρο που θα έχουμε όπως θα προκύψει από τις συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα, αποκλείω νέα μνημόνια όσο η χώρα, και αυτό συμβαίνει με τη σημερινή κυβέρνηση, συνεχίζει αυτή την συνετή, την υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική. Δηλαδή, αξιοποιούμε τους βαθμούς ευελιξίας, αλλά χωρίς να πηγαίνουμε σε δημοσιονομικό εκτροχιάσμα. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, ο ΣΥΡΙΖΑ σας κατηγορεί διαρκώς ότι ε, υλοποιείται μια ταξική πολιτική και ότι ε, έχει τα αφήσει απροστάτευτους τους πολλούς. Τι απαντάτε σε αυτό. Νομίζω ε, σας έχω απαντήσει από το πρώτο ερώτημα, αλλά επειδή με προκαλείτε μέσω του ερωτήματος, να επανέλθω πιο ξεκάθαρα. Ένφια. Ο ένφια στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα είναι μειωμένο κατά 30%. Στα υψηλότερα κατά 10%. Άρα, δεν έχουμε ταξικό πρόσημο. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε όλη την κοινωνία, αλλά με κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτός που έχει χαμηλότερο πλούτο θα πληρώσει πολύ λιγότερα. Πάμε στην, στα φυσικά πρόσωπα. Φορολογικό συντελεστή, όπω σα είπα για το χαμηλότερο, κλιμα, για το κλιμάκιο, για τη χαμηλότερη φορολογική κλίμακα, είναι από το 22% στο 9%. Ποιον βοηθά με το 22% στο 9%? Προφανώ τα ασθενέστερα εισοδηματικά στρώματα. Πάμε σε επιχειρήσει. Το ξέρετε εξίσου καλά με εμένα ή και καλύτερα, αν θέλετε, επειδή το βιώνετε. Σε μια επιχείρηση, ανεξαρτήτου μεγέθου, ο συντελεστή έχει μειωθεί από το 29% στο 22%. Ο συντελεστή φορολόγηση των κερδών. Άρα, ποιον βοηθάει αυτό, Όλε οι επιχειρήσει, όλα τα μεγέθη των επιχειρήσεων. Σε ποιο άλλο μέτρο να σα πω, Στην προκαταβολή φόρου. Η προκαταβολή φόρου ήταν στο 100%. Για όλα τα μεγέθη των επιχειρήσεων. Ερχόμαστε και το κάνουμε 80% και για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, το μειώνουμε που στο 55%. Θα μου πείτε, η Κάζο, προβακατορικά, ότι ναι, αλλά τις γονικές μεταβιβάσεις ουσιαστικά τις έχετε πάει με τις 800.000. Άρα ποιους βοηθάτε εκεί τα μεγαλύτερα εισοδήματα. Ανοίγω όμως εδώ μια κρίσιμη παρένθεση. Πάμε και για τα χρηματικά ποσά, όχι μόνο για τα ακίνητα. Τα χρηματικά ποσά για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα δεν είχαν μια φορολόγηση 10 Τώρα, συνεπώ, ένα φτωχό νοικοκυριό μπορεί να μεταβιβάσει μεταξύ των μελών του χρηματική περιουσία χωρί να φορολογείται. Αυτό δεν βοηθάει τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Προσπάθησα, συνεπώ, μέσα από συγκεκριμένα, πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα να σα αποδείξω ότι σκοπό μα είναι να βοηθήσουμε όλη την κοινωνία, αλλά η πολιτική μα έχει και ένα πρόσημο υπέρ τη μεσαία τάξη και των χαμηλότερων εισοδηματικών στρώματων. Για να μην πω σε μια άλλη κατηγορία μέτρων, όπω είναι η μειώση του ΦΠΑ στην εστίαση, που προφανώ βοηθάει το κάθε μαγαζί τη εστίαση σε όποια γειτονιά τη Ελλάδο, την μείωση του ΦΠΑ στι μεταφορέ, που προφανώ αυτό περνάει αυτομάτω στον πολίτη, άρα βοηθάει τον όποιο συμπατριώτη μα θέλει για παράδειγμα να ταξιδέψει σε όποιο ελληνικό νησί που μπορεί να κατάγεται από εκεί. Αυτά είναι χαρακτηριστικά εντό αγωγικών καραμπινά τα παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι εμείς βοηθάμε κυρίως τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, χωρίς όμως από αυτή την έννοια του κοινωνικού μερίσματος να αποκλείεται οποιουσδήποτε συμπατριώτης μας. Κύριε Υπουργέ, ε, είστε στην κυβέρνηση ε, τώρα δυόμιση χρόνια τι θεωρείτε ότι έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα από τους στόχους που είχατε. Ξέρω ότι η πανδημία άλλαξε τα σχέδια όλων. Ε, και τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει αν δεν έχει γίνει ακόμα μέχρι τώρα. Και θα ήθελα να συμπεριλάβω εδώ και την ιδιωτική ασφαλιστική αγορά, η οποία έχει πάρει πολλές υποσχέσεις. Θα δούμε κάτι. Κοιτάξτε, πράγματι η ιδιωτική ασφαλιστική αγορά είναι ένα αντικείμενο προβληματισμού. Οφείλω να σας πω ότι από την ελληνική πολιτεία διαχρονικά και το έχω πει και κατηδίαν, αλλά δεν έχω πρέπει να το πω και δημόσια. Δεν έχει υπάρξει η πολιτική βούληση ριζικών αλλαγών σε αυτή την αγορά. Όμως, σίγουρα, η σημερινή εικόνα δεν είναι η εικόνα που υπήρχε πριν από κάποια χρόνια. Και γιατί το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι καλύτερο σε σχέση με το παρελθόν και γιατί οι ρυθμιστικοί κανόνες πανευρωπαϊκά είναι πλουσιότεροι και καλύτεροι και γιατί πλέον ο ρόλος Τη ιδιωτική ασφαλιστική αγορά θα είναι πολύ πιο σημαντικό, λαμβάνοντα υπόψη μια σειρά από φαινόμενα τα οποία ζούμε τα τελευταία χρόνια, κυρίω αυτά που αφορούν τι φυσικέ καταστροφέ και την μετάβαση σε ένα νέο περιβάλλον. Άρα, η ελληνική κυβέρνηση συλλογικά, συνεκτικά, συνεολικά, συνεκτικά επιδιώκει να δώσει ένα νέο ρόλο στην ασφαλιστική αγορά. Μέσα από συγκεκριμένε πρωτοβουλίε που θα αναλάβει και θα ενσωματώσει του προβληματισμού που σα ανέπτυξα προηγουμένω, σε αυτό λάβετε υπόψη ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει και σε μια ασφαλιστική μεταρρύθμιση, ασφαλιστική μεταρρύθμιση τριών πυλώνων, που έχει έναν σημαντικότερο ρόλο για την ιδιωτική ασφάλιση, σε ό,τι αφορά την γενικότερη α, οικονομική πολιτική, το τι έχει γίνει, το τι δεν έχει γίνει. Πράγματι, άλλαξαν αρκετέ προτεραιότητε. Δεν σα κρύβω ότι και το ξέρετε ότι η βασική μα προτεραιότητα όταν αναλάβαμε διακυβέρνηση τη χώρα ήταν να μειώσουμε φόρου και ασφαλιστικέ φορέ και να ασκήσουμε μια υπεύθυνη κοινωνική πολιτική ενδυναμώνοντα κάποιου τομεί όπω είναι η υγεία και η παιδεία. Στο μεσοδιάστημα έτσι ξεκινήσαμε, αλλά ήρθε η πανδημία. Στην πανδημία αναγκαστήκαμε όχι μόνο να μειώσουμε φόρου, που θα το κάναμε ούτω ή άλλω, να αυξήσουμε σημαντικά δαπάνε. Το αποτέλεσμα, πρωτογενέ έλλειμμα. Άρα να μην έχουμε τον δημοσιονομικό χώρο για να ασκήσουμε και άλλες πολιτικές. Εκεί συνεπώς είμαι, είμαστε ικανοποιημένοι γιατί έχουμε μειώσει ουσιαστικά το 80% των φόρων που είχαμε υποσχεθεί προεκλογικά. Ναι, έχουμε μειώσει τον ένφια 22% και όχι 30%. Αλλά βλέπετε ότι και το 22% προσπαθούμε να τον μειώσουμε ακόμα περισσότερο το συνολικό ένφια κατά 50 εκατομμύρια ευρώ. Κινούμαστε όμως προς αυτήν την κατεύθυνση. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων. Εν πολύ σε ένα πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων που είχε δεσμευτεί και η προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά δεν υλοποιούσε. Αρκετά περιουσιακά στοιχεία, με πολύ θετικό τίμημα για τη χώρα και του Έλληνε φορολογούμενου, αξιοποιούνται καλύτερα, με θετικό αντίκτυπο και για τη χώρα και για την κοινωνία και κυρίω για την περιφερειακή ανάπτυξη. Και υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον και για άλλα περιουσιακά στοιχεία. Είμαστε ικανοποιημένοι γιατί υλοποιήσαμε πολλέ διαδοτικέ αλλαγέ. Στο δικό μου πεδίο ευθύνη, στο πεδίο του Υπουργείου Οικονομικών, ενδεικτικά θα σα πω ότι έχουμε ένα νέο νόμο για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερη ευκαιρία για νοικοκυριά και επιχειρήσει. Ποτέ άλλο η χώρα δεν ρύθμιζε συνολικά το ιδιωτικό χρέο του πολίτη. Έτρεχε ο πολίτη στην εφορία να ρυθμίσει, στο ασφαλιστικό ταμείο, στην τράπεζα, ρύθμιζε με τον έναν, χρωστούσε στον άλλο χρωστούσε στον δεύτερο, μετά πήγαινε ρύθμιζε στον τρίτο. Τώρα έχουμε ηλεκτρονική πλατφόρμα, συνολική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Έχουμε σημαντικές πρωτοβουλίες αναλάβει προκειμένου να μειωθεί ο όγκος των κόκκινων δανείων στις τράπεζες. Βασικό συστατικό στοιχείο για να υπάρξει πιστοτική επέκταση. Δεν χαϊδεύω τα αυτιά στους πολίτες, δεν μειώθηκε το χρέος τους, μεταβιβάστηκε στους διαχειριστές δανείων. Το πρόβλημα παραμένει για τον πολίτη, αλλά η τράπεζα είναι πιο αποτελεσματική στο ενεργητικό τη γιατί έχει βγάλει ένα μεγάλο όγκο κόκκινων δανείων από τα χαρτοφυλάκια τη. Άρα, με δεδομένο ότι έχουν αυξηθεί οι καταθέσει και έχει μειωθεί το κόστο δανεισμού σημαντικά, μπορούν οι τράπεζε να βοηθήσουν ακόμα περισσότερο με παροχή ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Ο Ηρακλή, συνεπώ, ήταν μια ουσιαστική μεταρρύθμιση. Προσπαθώ να πιάσω τι μεγάλε ενότητε. Δώσαμε φορολογικά κίνητα. Φορολογικά κίνητα για να έρθουν νέα παιδιά, από το εξωτερικό στην Ελλάδα, να έρθουν συνταξιούχοι του εξωτερικού στην Ελλάδα, να έρθουν επενδύσει. Αυτό το σχήμα έπιασε. Πάνω από χίλια νέα παιδιά, κυρίω Έλληνε, αλλά όχι μόνο Έλληνε, ήρθαν στην Ελλάδα και έχουν αποκτήσει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα. Εξαιρετική μεταρρύθμιση για να ενισχύσουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο, το ανθρώπινο δυναμικό στη χώρα μα. Έχουμε υλοποιήσει μια σειρά από μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με ένα ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς για την πράσινη οικονομία, για την καινοτομία, για την ψηφιοποίηση. Έχουμε ψηφιοποιήσει πολλές λειτουργίες με τη βοήθεια της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Η επαφή του πολίτη δηλαδή με τις δόη να είναι μικρότερη και πιο αποτελεσματική. Αυτές θεωρώ ότι είναι σημαντικές κομβικές μεταρρυθμίσεις. Πέρα από τις μειώσεις φόρων που έχει και βιώνει ο κάθε πολίτης. Τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να τρέξουμε ακόμα περισσότερο κάποιες αλλαγές σε ό,τι αφορά συνολικά την βοήθεια του πολίτη στο ιδιωτικό χρέος. Να έχουμε μια καλύτερη εικόνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, με τις τράπεζες που βρίσκεται το χρέος, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον πολίτη να μην μπει σε ένα καθεστώς ιδιωτικού χρέους. Εκεί υπάρχουν συγκεκριμένες σημαντικές πρωτοβουλίες το 2022. Να κάνουμε δικαιότερο τον ένφια, και πιστεύω ότι η άσκηση την οποία θα ολοκληρώσουμε τον επόμενο μήνα θα έχει τέτοια χαρακτηριστικά, ενσωματώνοντα πλέον νέε αντικειμενικέ αξίε, που ξέρετε πολύ καλά ότι πολλέ φορέ οι συναλλαγέ γίνονταν σε μεγάλη απόσταση μεταξύ εμπορικών αξιών και αντικειμενικών αξιών, με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντική φοροδιαφυγή. Και να τρέξουμε κάποιε άλλε δευτερεύουσα σημασία, αλλά σημαντικέ αλλαγέ, προκειμένου να ολοκληρωθεί και η ενισχυμένη εποπτεία τη χώρα. Όπω για παράδειγμα, να πληρωθούν το υπόλοιπο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προ τον ιδιωτικό τομέα. Που εκεί κυρίω είναι τι, εκκρεμή συντάξει. Αλλά πηγαίνουμε πολύ καλά του τελευταίου μήνε. Αυτά είναι κάποια από τα στοιχεία ω προτεραιότητε του 2022. Προτεραιότητε ώστε η χώρα να βγει από το καθεστώ τη ενισχυμένη το 2022 και μέχρι το 2023 το 2023 να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα. Εγώ, Υπουργέ μου, να σας πω άλλη μια φορά, αν και το ξέρετε, ότι αυτό που φτάνει στα αυτιά μας από τους ανθρώπους της αγοράς, επειδή είπατε τη λέξη φορολογικά κίνητρα, είναι ότι θα θέλαμε μερικά φορολογικά κίνητρα και στην ιδιωτική ασφαλιστική αγορά, αλλά αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση που, όπως είπατε, θα δούμε Φυράζει, θα... ε, Πρα... άμεσα. Πράγματι, το έχουμε <coughs> συζητήσει αυτό. Είναι αντικείμενο αξιολόγηση από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι εάν είχαμε μια συζήτηση. Πολύ πιο, μα... πιο μακρά διάρκεια, θα αρχίσατε να μου θέτετε ερωτήματα όπω η κατάργηση φορά αλληλεγγύη για τα εισοδήματα από τον ιδιωτικό τομέα θα είναι και μετά το 2022. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι και μετά το 2022. Με τα τέλη κυκλοφορία τι θα κάνετε. Με το ΦΠΑ στα τρόφιμα τι θα κάνετε που έχουμε ακρίβεια. Με την ιδιωτική ασφάλιση τι θα κάνετε. Με το ΦΠΑ στην εστίαση που τελειώνει τον Ιούνιο θα επεκταθεί. Σα θέτω μόνο μου προβληματισμού που οι ίδιοι έχουμε και θα πρέπει να ιεραρχήσουμε ανάλογα με τους στόχους που θα έχουμε από το 23 και μετά. Άρα μας βλέπετε φιδωλούς γιατί θα πρέπει να έχουμε εικόνα όχι μόνο του σήμερα και του αύριο της χώρας έτσι ώστε να χτίσουμε ένα καλό μονοπάτι μόνιμων μειώσεων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Μάλιστα. Ε, πριν κλείσουμε σιγά σιγά και πριν σα κάνω και μια πιο προσωπική αν θέλετε, ερώτηση, ήθελα να ρωτήσω ε, σχετικά με την υγεία, μια και είναι κάτι που μα απασχολεί όλο αυτό το διάστημα, εάν από τα ταμιακά διαθέσιμα, να το πω σωστά, θα πάνε κάποια κονδύλια στο κομμάτι τη υγεία, αν αυτά θα είναι στο δημόσιο ε, τομέα και αν θα είναι και κάποια στον ιδιωτικό. Πριν από περίπου ένα χρόνο, όταν είχαμε συζήτηση στη Βουλή, πάλι κόμματα τη αντιπολίτευσης υποστήριζαν ότι με βάση τον προπολογισμό θα έχουμε μειωμένε δαπάνε για τη δημόσια υγεία. Απεδείχθη ότι το 2021 είχαμε αυξημένε δαπάνε σε σχέση με το 2020. Την ίδια επιχειρηματολογία άκουσα και κατά τη διάρκεια τη τελευταία συζήτηση. Γιατί? Γιατί δεν ενσωματώνουν το αποθεματικό τη χώρα, διαθέσιμα δηλαδή που είναι σε έναν κουβά του Υπουργείου Οικονομικών, και κυρίω κατευθύνονται στην δημόσια υγεία. Σα δίνω κατευθείαν την απάντηση για να βοηθήσουν το σύστημα σε έκτακτες περιστάσεις όπω είναι η σημερινή. Άρα, θα επαναλάβω δημόσια ότι ό,τι χρειαστεί το Υπουργείο Υγεία για την ενίσχυση τη δημόσια υγεία από το Υπουργείο Οικονομικών θα το έχει. Το έχει και θα το έχει. Θα είμαστε κοντά όσο διαρκεί αυτή η πρωτόγνωρη εξωγενής υγειονομική κρίση και πάλι η συνολική εκτιμόμενη δαπάνη για την δημόσια υγεία είναι υψηλότερη το 22 σε σχέση με το 21. Σε αυτό προσθέστε, σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων προσλήψεων του 22, αν δεν με απατάει μνήμη μου το 29%, θα κατευθυνθεί για την υγεία. Και νομίζω ότι άμεσα επίκυνται πολλές χιλιάδες προσλήψεις στην υγεία. Κύριε Σταϊκούρα, είστε ένας έμπειρος πολιτικός, 15 και πλέον χρόνια. Ε, πώς κοιτάτε το πολιτικό σας μέλλον, αν μου επιτρέπετε. Ας αφήσουμε τα προσωπικά σήμερα. Νομίζω ότι αυτό που απασχολεί και ενδιαφέρει τους Έλληνες πολίτες είναι πώς με την ιδιότητα που έχω σήμερα, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, σε αγαστή συνεργασία με τους άλλους συναδέλφους και το βασικό το είπε την κατεύθυνση του Πρωθυπουργού, θα βγάλουμε τη χώρα από αυτή την δύσκολη συγκύρια που έχει μπει τα τελευταία δύο χρόνια και στην οποία είναι, όπως σας είπα, μια εξωγενής κρίση. Άρα τα προσωπικά μένουν σε δεύτερη μοίρα. Αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι το συλλογικό. Όλοι μαζί να τα καταφέρουμε και να βγούμε ισχυρότεροι την επόμενη μέρα. Και όπως είδατε, για να το συνδυάσω και με τη χθεσινή ημέρα, έχουμε καταφέρει η χώρα να έχει επιστρέψει στην κανονικότητα στις διεθνείς αγορές, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως τις τρέχουσες συγκυρίες και ταυτόχρονα να ισχυροποιούμε Πολύπλευρα τη χώρα, όχι μόνο στι αγορέ, αλλά και όσο αφορά την άμυνά τη. Γιατί? γιατί είχαμε χτίσει τα ταμιακά διαθέσιμα, γιατί είχαμε το δημοσιονομικό περιθώριο να βοηθήσουμε να ενισχύσουμε την αποτρεπτική δύναμη τη χώρα. Κάτι που νομίζω ότι έχει ικανοποιήσει το σύνολο τη ελληνική κοινωνία. Κύριε Υπουργέ, σα ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. πολύ εγώ.